Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα The Cooking και σήμερα έχω δύο πολύ αγαπημένες συνταγές. Δεν σας κρύβω ότι μία θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια και εκεί που έμαθα να φτιάχνω την κλασική Kiss Lorraine. Σήμερα βέβαια θα την αλλάξω λίγο. Την Kiss Lorraine τη φτιάχνουν πολύ στη Γαλλία. Εμείς θα φτιάξουμε ωραία μικρά ταρτάκια Kiss Lorraine με φύλλο σφολιάτας κανάκι και μετά θα φτιάξω επίσης κάτι το οποίο φέρνει λίγο στη Γαλλία, sauce au beurre, δηλαδή σάλτσα βουτύρου, με ένα ωραίο σολομό και σχοινόπρασο. Τι λέτε, δύο πολύ νόστιμες συνταγές, με τις οποίες λέω να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Και λέω να ξεκινήσουμε πρώτα με την Kiss Lorraine για να βάλουμε τη σκή στο φούρνο να ψήνονται και μετά να ακολουθήσει ο σολομός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτές τις μικρές Kiss Lorraine. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα φύλλο σφολιάτας κανάκι, 10 φέτες μπέικον ψιλοκομμένο, 160 γραμμάρια τριμμένο ρεγκάτο, 5 αυγά, 320 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 130 γραμμάρια φιλαδέλφια με σκόρδο και μυρωδικά και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ναι, δεν βάζω καθόλου εδώ αλάτι γιατί το ρεγκάτο ήδη είναι ένα τυρί το οποίο είναι αλμυρό και έτσι θα βγει πραγματικά πάρα πολύ ωραία και νόστιμη η συνταγή μας. Ξεκινάμε από το φύλλο της σφολιάτας για να στρώσουμε τα μικρά μας τα ταρτάκια, το οποίο είναι φύλλο σφολιάτας κανάκι, είναι για πίτες και γλυκά, αλλά εγώ φτιάχνω και φοβερή Kiss Lorraine με αυτό. Να πούμε ότι η συσκευασία μέσα έχει δύο, βλέπετε έχει δύο φύλλα, εγώ θα χρησιμοποιήσω προς το παρόν το ένα, εδώ, με ένα ψαλιδάκι θα το κόψω κατά αυτόν τον τρόπο εδώ για να βγει το φύλλο μου και πολύ απλά θα το ανοίξω λίγο στον πάγκο μου εδώ κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται να το ανοίξετε παραπάνω. Πολύ απλά θα πάρετε το ταρτάκι, την ταρτιέρα δηλαδή που θα χρησιμοποιήσετε και θα κάνετε ένα μικρό σημάδι. Αυτό λοιπόν, από αυτό το σημάδι κανονικά πρέπει να κόψουμε δύο δάχτυλα παραπάνω και είναι τα δάχτυλα τα οποία θα μας δώσουν το ύψος της τάρτας. Έτσι λοιπόν παίρνω ένα μπολάκι το οποίο θα δείτε ότι αν κάνω άλλο ένα σημάδι ακριβώς είναι ακριβώς τα δύο δάχτυλα παραπάνω και ερχόμαστε λοιπόν με αυτό το μπολ να κόψουμε στρογγυλά κομμάτια. Και φυσικά μπορείτε το υπόλοιπο να το πλάσετε και να το ξανακάνετε. Βγαίνει ακριβώς για να φτιάξουμε όλες τις ταρτιέρες μας. Από τη στιγμή που η ταρτιέρα είναι αντικολλητική και η σφολιάτα έχει λιπαρά στοιχεία, δεν χρειάζεται καν να την λαδώσετε. Πολύ απλά, όπως είναι εδώ, θα βάλω αυτά λίγο στην άκρη για να μας βλέπει και η άλλη κάμερα, ερχόμαστε σιγά σιγά και τη βάζουμε μέσα κατά αυτόν τον τρόπο εδώ, έτσι, και στις άκρες γυρίζουμε για να κάνει μια ωραία, αυτό που λέω εγώ, μπορντούρα, την οποία έρχομαι και την φτιάχνω μετά με ένα μικρό μαχαίρι για να κάνει ένα πολύ ωραίο σχήμα. Την τυλίγουμε λοιπόν στρογγυλά μέσα, εδώ, με το χέρι μας, κατά αυτόν τον τρόπο και μετά παίρνετε ένα μαχαιράκι μικρό το οποίο στο πίσω μέρος και ερχόμαστε και κάνουμε ένα ωραίο σχέδιο κατά αυτόν τον τρόπο εδώ, βλέπετε το πιέζουμε και εδώ μέσα θα έρθει μετά να μπει η γέμιση της σκής όπου θα ψηθεί στον φούρνο στους 180 βαθμούς, προθερμασμένος φούρνος στον αέρα. Κοιτάξτε τι ωραίο που έγινε, το βλέπουμε. Πού το δείχνω, εδώ. Να το... Έτσι λοιπόν θα φτιάξω και τα υπόλοιπα μέχρι να πάμε να δούμε μερικές διαφημίσεις και πίσω εδώ να φτιάξουμε την Kiss Lorraine. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων.
Λοιπόν, τα ταρτάκια μου είναι έτοιμα. Έχω φτιάξει έτσι 4 προς στιγμή για να τα ψήσουμε στο φούρνο μας, στους 180 βαθμούς. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Χρειαζόμαστε λοιπόν το μπέικον, το οποίο όπως το έχετε πάρει να είναι σε λεπτές φέτες. Πολύ απλά με ένα μαχαίρι θα το κόψετε σε πολύ μικρά κομμάτια και έχουμε βάλει, όπως βλέπετε, ένα τηγάνι να ζεσταίνεται χωρίς λιπαρά στοιχεία, δηλαδή δεν θέλουμε ελαιόλαδο, γιατί το μπέικον έχει τα δικά του λιπαρά, και όπως λοιπόν θα ζεσταθεί θα έρθει να δώσει όλη του την γεύση. Εδώ το βάζουμε full κατά αυτόν τον τρόπο εδώ και θα το ανακατέψουμε καλά με μια ξύλινη κουτάλα. Και ταυτόχρονα έχουμε δίπλα μας ένα μπολ όπου θα βάλουμε όλα μας τα υλικά. Για να λιώσει ωραία το Φιλαδέλφια με σκόρδο και χορταρικά, είναι ωραίο το μπέικον μας με το που είναι ζεστό και το βάλουμε μέσα στο μπολ, να ρίξουμε και τα 130 γραμμάρια Φιλαδέλφια με σκόρδο και χορταρικά, έτσι ώστε να έρθει να λιώσει ομοιόμορφα, και στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα αυγά, την κρέμα γάλακτος, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και το ρεγκάτο το τριμμένο. Ανακατεύω λοιπόν καλά το μπέικον, που όπου έχει μυρίσει στο στούντιο. Τι να σας πω, είναι πολύ νόστιμο. Να σας πω ότι στις σπουδές μου όταν ήμουν στο Παρίσι, το θυμάμαι σαν τώρα, την Guise Lorraine ήταν από τις πρώτες συνταγές που μαθαίνεις την πρώτη σου χρονιά. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι από τα βασικά πιάτα που μαθαίνουν στη γαλλική κουζίνα. Και φυσικά, εάν την πετύχεις και είναι καλή, είναι ό,τι πρέπει, ακόμα αυτό που λέμε και για μπραντς Κυριακής, δηλαδή μεσημεράκι, αλλά είναι ωραία και να κρυώσει λίγο και το βράδυ να φας ένα κομματάκι, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, το μπέικον είναι έτοιμο, να πούμε ότι θα ψηθεί και μέσα στο φούρνο, και όπως είναι ζεστό, εδώ, θα το βάλω λοιπόν στο μπολ μου μέσα. Εδώ. Τέλεια, σβήνω το μάτι, τελειώνω με την κουζίνα και ανοίγω λοιπόν το Φιλαδέλφια με σκόρδο και χορταρικά και θα βάλω 130 γραμμάρια. Η συσκευασία είναι 200 γραμμάρια, άρα είναι το μισό και λίγο παραπάνω. Είναι σχεδόν 3 γεμάτες κουταλιές τα 130 γραμμάρια. Και δεν χρειάζεται να βάλετε ούτε να αγοράσετε άλλα μυρωδικά, σκόρδο και όλα αυτά. Τα έχει μέσα το Φιλαδέλφια και θα δείτε ότι είναι ζεστό το μπέικον και θα έρθει και θα λιώσει πολύ ωραία. Και σιγά σιγά εδώ μέσα ανακατεύοντας αρχίζουμε και προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά μας, 5 αυγά με προσοχή, ένα, ανά δύο μπορείτε να ανακατεύετε, εδώ σπάτε τον κρόκο, ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια προσθέτω και τα υπόλοιπα αυγά. Αν θέλετε μπορείτε μετά να ανακατέψετε και με ένα σύρμα ακόμα καλύτερα, ειδικώς όταν θα μπει μέσα και το τριμμένο το ρεγκάτο. Τσακ. Ωραία, αυτά είναι τα σκουπιδάκια μου, τα αφήνω εδώ στην άκρη. Έτσι, αυτό θα το αφήσουμε εδώ. Και ένα σύρμα θέλω λοιπόν για να ανακατευτούν καλά και τα αυγά μου. Και αυτή είναι η γέμιση. Εδώ. Και χρειαζόμαστε το τριμμένο ρεγκάτο να μπει μέσα, την κρέμα γάλακτος και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για να δούμε λοιπόν που είναι ο τρίφτης μου. Είναι εδώ. Έχουμε το τυρί μας, το οποίο θα το χοντροτρίψω. Εδώ. Είναι 160 γραμμάρια τριμμένο ρεγκάτο. Μπορείτε να πάρετε και κάποιο άλλο κίτρινο τυρί τριμμένο, θα πέσει μέσα και θα έρθει να δέσει πολύ ωραία η Guise Lorraine στον φούρνο. Στην άκρη τώρα του ρεγκάτο και οποιοδήποτε τυρί όταν το τρίβετε κατά αυτόν τον τρόπο, καλύτερα πάρετε λίγα γραμμάρια παραπάνω γιατί μένει, για να μην φάτε τα χέρια σας. Εδώ. Τσακ. Αυτό μπορεί να το κόψετε σε μικρά κομματάκια το τυρί, δεν πάει χαμένο, μην το πετάξετε. Σε μικρά κομματάκια το βάλετε μέσα σε μια σαλάτα. Τέλεια. Και θα προσθέσουμε μέσα και την κρέμα γάλακτος, την οποία την έχω εδώ, σιγά σιγά.
Αυτό και τι μας μένει, θυμάστε, τι έχουμε πει, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αρκετό, μην το λυπηθείτε, αν θέλει κάποιος να βάλει και λίγο μοσχοκάριδο μπορείτε να βάλετε, ταιριάζει πολύ. Θα ανακατέψουμε καλά, να πάει παντού το τυρί, να έρθει το Φιλαδέλφια με όλα τα χορταρικά να δώσει τη γεύση του σε όλη τη γέμιση και στη συνέχεια θα έρθουμε, καλό είναι με μία κουτάλα της σούπας να γεμίσουμε τις ταρτιέρες και θα τις βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν. Λοιπόν, η γέμισή μας είναι έτοιμη. Βάζω και αυτό εδώ, έχω μετά να πλύνω. Λοιπόν, θα πάρουμε μία κουτάλα της σούπας, εδώ, και θα δείτε τι κάνουμε. Θέλω προσοχή. Θέλω να πάρετε, να στραγγίξετε δηλαδή, για να έχει υλικό μέσα, το μπέικον, το τυρί, το τριμμένο. Και θα γεμίσουμε ακριβώς εδώ. Εδώ το παραγέμισα. Μισό λεπτό να βγάλω λίγο. Οπ. Εκεί. Θέλω να γεμίζετε λίγο πιο κάτω από το χείλος, γιατί αυτό τι γίνεται. Επειδή έχει το αυγό, θα φουσκώσει, έτσι. Θέλει προσοχή. Και να πάει μέσα μπέικον, το Φιλαδέλφια με τα μυρωδικά, το τριμμένο ρεγκάτο. Και γίνεται τέλειο. Οπς. Καλύτερα να το έχετε κάτω. Εδώ. Και το γεμίζουμε με προσοχή, βλέπετε, σιγά σιγά. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε το μισό ρεγκάτο μέσα στη γέμιση και το άλλο μισό να τρίψετε από πάνω αν θέλετε να κάνετε ακόμα περισσότερη κρούστα ή αλλιώς μπορείτε να το βάλετε όλο μέσα στην ταρτιέρα. Να σας πω ότι με αυτή τη γέμιση που σας έχω δώσει και τα φύλλα κανάκι μπορείτε να φτιάξετε 10 τέτοιες μικρές ταρτιέρες των 10 εκατοστών με αυτή τη συνταγή. Εγώ τώρα έχω φτιάξει 4 προς στιγμή για να ψήσουμε. Τις τοποθετείτε σε ένα ταψί. Ο φούρνος μας είναι στους 180 βαθμούς. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με προσοχή να μην σας χυθεί. Ο φούρνος πάντα πρέπει να είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Και θα το αφήσουμε να ψηθεί. Θέλει τουλάχιστον μισή ώρα με 35 λεπτά για να ψηθεί σωστά η σφολιάτα και η τάρτα μας. Πάμε λοιπόν να ετοιμάσουμε τα υλικά μας για να φτιάξουμε τον πιο εύκολο αλλά και πιο νόστιμο σολομό που έχετε φτιάξει ποτέ. Ωπω, τι ωραία ρόκα ήταν αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε κυρίες και κύριοι το σολομό. Βλέπετε ότι με τα υλικά έχω μία αγάπη. Γενικώς μου αρέσει να βρίσκω φρέσκα υλικά. Ακόμα και στο σούπερ μάρκετ και λίγο βρώμικα να είναι, πάντα τα κόβω, τα δοκιμάζω, να δω τι είναι αυτό που θα πάρω. Ντοματίνι, ας πούμε. Πάρτε ένα, βάλτε το έτσι. Δοκιμάστε το να δείτε. Είναι φρέσκο, είναι ωραίο, είναι νόστιμο. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα σολομό σωτέ με σάλτσα βουτύρου, σχοινόπρασο και φρέσκια σαλάτα. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα μας τα υλικά όσο εγώ τρώω το ντοματίνι μου. Για αυτή τη συνταγή χρειαζόμαστε 4 φιλέτα σολομού, 250 γραμμάρια το καθένα. 2 κουταλιές Schwartz Salmon Seasoning. Αυτό θα δώσει γεύση στη συνταγή μας σήμερα. 2 κουταλιές νερό, 250 γραμμάρια βούτυρο Kerrygold, το οποίο θα το βάλουμε κουταλιά-κουταλιά να φτιάξουμε πολύ ωραία τη σάλτσα μας. 2 κουταλιές σχοινόπρασο ψιλοκομμένο. Από σαλάτες, μία λόλα κόκκινη, μία λόλα πράσινη, ένα ματσάκι ρόκα, 20 ντοματίνια κομμένα σε μικρά κομματάκια, στα 2 ή στα 4, 6 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές χυμό λεμονιού, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τα σάλια μου τρέχουν, τα ντοματίνια ήταν πάρα πολύ ωραία και λέω να ξεκινήσω με αυτά γιατί πρέπει να τα κόψω όλα στη μέση για να μπουν στην σαλάτα μου. Θα τα κόψουμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο στα 2 όλα τα ντοματίνια και θα τα βάλουμε σε ένα μεγάλο μπολ όπου θα μπει η σαλάτα. Να, έχω εδώ ένα μεγάλο μπολ. Το βάζω εδώ και σιγά σιγά θα τα ρίχνω εδώ. Έχω πλύνει πολύ καλά την σαλάτα μου, μία λόλα όπως βλέπετε εδώ κόκκινη και μία πράσινη. Έχω πλύνει και το τυρόκα μου και θα τα κόψουμε αυτά με τα χέρια μας σε μικρά κομμάτια. Και γιατί με τα χέρια, γιατί όταν κόβετε τις σαλάτες με το μαχαίρι, δηλαδή όταν κόβουμε τη σαλάτα εδώ βλέπετε με το μαχαίρι οξυδώνει τη σαλάτα και γι' αυτό πολλές φορές μαυρίζει πάρα πολύ γρήγορα. Ενώ όταν κόβουμε
τη σαλάτα εδώ, ακόμα και τη ρόκα, με το χέρι. Με το χέρι πάει και κόβεται, θα δείτε, ακριβώς στις ίνες της και έτσι δεν τραυματίζεται καθόλου. Κρατάει όλα της τα ωραία χαρακτηριστικά και φυσικά πολύ περισσότερο τη φρεσκάδα της και τη γεύση της. Οπ, κάπως έτσι λοιπόν, σε μικρά κομμάτια θα ρίξουμε και τη ρόκα και τη σαλάτα μέσα στο μπολ για να φτιάξουμε το συνοδευτικό του σολομού που θα κάνω σήμερα, το οποίο είναι μια απλή ωραία σαλάτα. Δεν χρειάζεται πάντα να είναι κάποια γαρνιτούρα, μπορείτε και σαλάτα να βάλετε στην καθημερινή σας διατροφή, γιατί είναι πολύ καλό. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα επειδή σε λίγες εβδομάδες έρχονται και τα Χριστούγεννα, ας κρατηθούμε λίγο όσο μπορούμε, γιατί μετά σας έχω φαγητά, έχουμε κάτι εκεί, cheesecake, σοκολατένια, κάτι τερίνες σοκολατένιες, κάτι κοτόπουλα γεμιστά με πολύ ωραίες γεμίσεις, και όλα αυτά θα πρέπει να τα φάμε. Άρα λοιπόν, ας κρατηθούμε λίγο αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ μέσα λοιπόν, σε αυτό το μπολ, όπως είδατε, θα βάλω ρόκα και σαλάτα κομμένη σε μικρά κομμάτια. Παίρνω κατά αυτόν τον τρόπο και την κόβω. Τα έχω ωραία εδώ στο νεράκι μου να είναι φρέσκα. Ακόμα και αυτά τα τρυφερά φυλλαράκια που είναι κάτω-κάτω στη ρόκα, θα τα κόψετε σε μικρά κομμάτια. Και το κοτσανάκι, εγώ το βάζω και αυτό, γιατί δίνει όλη την σπιρτάδα της ρόκας. Η σπιρτάδα δηλαδή είναι αυτή η ωραία γεύση, η οποία στην αρχή μας καίει, αλλά μετά έρχεται και γλυκίζει και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι από ρόκα είμαι αρκετός για να φτιάξω έτσι μια ωραία σαλάτα. Να πω ότι στη συνταγή σας έδωσα 4 φιλέτα. Εγώ τώρα θα φτιάξω 2 στο τηγάνι για να δείξουμε πώς γίνεται η συνταγή εδώ στο The Cooking. Πάμε λοιπόν να κόψω και λίγη από την πράσινη μου τη σαλάτα. Κοιτάξτε, και αυτή την κόβουμε όπως είναι, σε μικρά κομμάτια. Και θα γυρίσω λίγο πίσω να δω τι γίνεται. Θα ανοίξω και θα παρακαλέσω εδώ την κάμερα την 4. Θα πάω στο φούρνο να έρθεις να δεις πώς αρχίζουν και φουσκώνουν οι κις. Κοιτάξτε τι ωραίες που γίνονται. Βλέπετε, έχει αρχίσει και φουσκώνει η σφολιάτα και η γέμιση μέσα έχει αρχίσει και πίζει και ψήνεται πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, τα αφήνουμε λοιπόν να ψηθούν. Πάμε να δούμε και μερικά φύλλα από την Λόλα μου την κόκκινη, εδώ, αυτή είναι και λίγο φριζέ που πήρα στο σούπερ μάρκετ, τέλεια. Και εδώ μέσα δεν χρειάζεται να το φτιάξεις σαν βινεγκρέτ με το σύρμα, πάρα πολύ απλά. Θα ρίξουμε 6 κουταλιές ελαιόλαδο, παίρνουμε λοιπόν ένα κουτάλι και ρίχνουμε μία εδώ, να πάει παντού και μετά πρέπει να ανακατέψουμε πολύ καλά. 2. Θα ρίξετε, κοιτάξτε, κόλπο, θα ρίξετε και στα τυχώματα για να έρθει και να κατέβει κάτω και έτσι να μπορεί να γλιστρήσει και να έρθει να ανακατευτεί πάρα πολύ καλά η σαλάτα μας. 5. Και άλλη μία 6. Θέλουμε τώρα 2 κουταλιές χυμό λεμονιού, που σημαίνει ότι, μεγάλη Αλέξανδρε, πρέπει να στύψεις εδώ λεμονάκι. Το λεμόνι, κοιτάξτε, είναι καλό στην αρχή να το πατήσετε λίγο. Έτσι, αυτό τι κάνει, σπάει τις ίνες μέσα στο λεμόνι και μας δίνει περισσότερο χυμό. Εδώ το πατάμε καλά, το κόβετε στα 2 και επειδή είναι μαλακό, αυτό έρχεται και δίνει πολύ πιο ωραία το χυμό. Νομίζω ότι μισό λεμόνι θα είναι υπέρ αρκετό για τις 2 κουταλιές. Για να δούμε, μας έχει δώσει 1 και 1, 2. Τέλεια, ωραία. Και χρειαζόμαστε λίγο αλάτι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλατάκι παντού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τα ντοματίνια μας τα έχουμε βάλει κάτω και παίρνουμε άλλο ένα κουτάλι ή ένα πιρούνι αν θέλετε και ανακατεύουμε πολύ καλά την σαλάτα μας, να πάει παντού το λεμονάκι, το ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, να ανακατευθούν όλα τα φρέσκα σαλατικά και αυτό θα έρθει να συνοδεύσει το σολομό μας που τώρα θα πάμε να τον φτιάξουμε, γιατί πρέπει να το μαρινάρουμε και με το πολύ ωραίο seasoning για το σολομό που έχει η Schwartz Salmon Seasoning, που είναι φοβερό. Λοιπόν, το αφήνω αυτό εδώ λίγο στην άκρη, λοιπόν, το αφήσω, το αφήσουμε εδώ.
μαζί τη σαλάτα μας. Καθαρίζω λίγο εδώ. Θέλει και η κουζίνα, θέλει, πρέπει να είμαστε τακτικοί. Τι να κάνουμε, αυτό το βάζουμε εδώ. Το αλατάκι μας, το πιπεράκι μας, ο χυμός μας. Και έχουμε το ξύλο μας που πάμε να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε με τον σολομό. Παίρνουμε εδώ το σολομό μας, δύο φιλέτα, εντάξει, κοιτάξτε. Αντίστοιχα εσείς θα πάρετε τέσσερα για αυτή τη συνταγή, δηλαδή αυτή η σαλάτα είναι ότι πρέπει για τέσσερα άτομα και θα φτιάξουμε και τη σάλτσα για τέσσερα άτομα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το φιλέτο σολομού. Εδώ στην άκρη θα δούμε ότι το ψάρι είναι πάρα πολύ λιπαρό. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει πάρα πολύ, δεν σας κρύβω, το κόβω καλά εδώ και το αφήνω, εντάξει. Αυτό που μπορείτε να κάνετε λοιπόν, έτσι, εδώ θα πάρετε ένα μαχαιράκι. Για να δούμε. Προσπαθήστε να πάρετε ένα μαχαίρι το οποίο να είναι λίγο πιο μακρόστενο. Και αυτό που κάνουμε είναι, για να φιλετάρουμε το ψάρι, δηλαδή να μην έχουμε το δέρμα, πάμε στη μέση, εδώ, κοιτάξτε. Και εδώ πάντα έχει αυτό το καφέ κομμάτι, θα το δούμε εδώ, το καφέ κομμάτι. Αυτό το καφέ κομμάτι εδώ δεν το θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε, και αν το ανοίξω στη μέση, αυτό το καφέ κομμάτι θα το δούμε. Κοιτάξτε το εδώ, βλέπετε. Θα φέρω λοιπόν το μαχαίρι μου, που είναι το καφέ, λίγο πιο εδώ για να μπορέσω να μην το έχω την ώρα που θα το φιλετάρω. Πάω λοιπόν στη μέση, ανεβαίνω λίγο πιο πάνω και πάω τη μία δεξιά. Εδώ, κοιτάξτε, καθαρό από κάτω. Και μετά το γυρίζω ανάποδα, εγώ είμαι και ζερβοκουτάλας, αριστερόχειρος. Και πάμε και φιλετάρουμε μετά το άλλο κομμάτι. Και έτσι αυτό είναι δύο κομμάτια ωραίου σολομού για τη μία μερίδα. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε αντίστοιχα και κάνουμε και το δεύτερο. Εδώ. Και στη συνέχεια το άλλο κομμάτι. Αυτό είναι λοιπόν δύο μερίδες, το οποίο θα το βάλουμε είτε σε ένα στο μπολ του μέσα και θα του ρίξουμε το seasoning, πλένουμε τα κεράκια μας τώρα και με λίγο σαπουνάκι εδώ, γιατί και η καθαριότητα στην κουζίνα, εντάξει, είναι πάρα πολύ βασική. Λοιπόν, ένα κοντινό στα χέρια, θέλω να δείξουμε κάτι. Όταν πλένουμε τα χέρια μας, δεν πλένουμε μόνο έτσι, κάνουμε εδώ, γιατί οι μύκητες και όλα αυτά μπαίνουν ανάμεσα στα δάχτυλα. Πλένουμε καλά τα χέρια, έτσι εδώ, τα ξεπλένουμε και με χαρτί κουζίνας ή με μια καθαρή πετσέτα, κατά αυτόν τον τρόπο, θα τα σκουπίσουμε. Και τα παιδιά που μπαίνουν στην κουζίνα, πάντα να πλένουν πάρα πολύ καλά τα χέρια τους. Λοιπόν, εδώ πάμε και βάζουμε το σολομό μας μέσα. Εδώ. Και θα ανοίξω το salmon seasoning από την Swatch. Εδώ θα ρίξω δύο κουταλιές. Δύο κουταλιές είναι μία, δύο. Και με ένα κουτάλι αυτό θα το ανακατέψω και θα το αφήσουμε για λίγη ώρα εδώ. Και δεν θέλουμε λιπαρό στοιχείο, γιατί τι σας έχω πει, γενικώς ο σολομός είναι πολύ λιπαρό ψάρι. Απλώς ανακατεύουμε καλά να πάει παντού. Έλα Σάβα, δες το αυτό τι ωραίο που γίνεται εδώ. Α, το βλέπει. Τέσσερα. Έλα εδώ. Βλέπεις, θέλω το seasoning να πάει παντού και το αφήνω να πάρει τη γεύση του για λίγη ώρα, μέχρι να φτιάξουμε τη σάλτσα βουτύρου. Σάλτσα βουτύρου, το πιο εύκολο πράγμα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Α, εδώ, θέλω να το ξαναδούμε από την αρχή. Εδώ έχω νεράκι, το χύνω, για να δείτε πολύ απλά τι θα κάνω. Θέλω να δείτε πώς το μετράω. Εδώ, ανοίγω τη βρύση και βάζω μία κουταλιά, νάτι, μέσα στο μπολάκι, δεύτερη κουταλιά νερό. Τι, όχι άλλο, δύο κουταλιές νερό. Τις είδατε, όπως είναι αυτές οι δύο κουταλιές νερό, έρχονται και μπαίνουν μέσα σε ένα κατσαρολάκι. Ωραία. Και έχουμε και το βούτυρό μας, το οποίο είναι ακριβώς Kerrygold, 250 γραμμάρια. Ό,τι πρέπει για 4 άτομα. Είναι μια ωραία σάλτσα, πολύ διαφορετική, αλλά και πάρα πολύ εύκολη να τη φτιάξετε. Ανοίγουμε λοιπόν το μάτι μας. Καλό είναι να μην το ανοίξετε πολύ full, στο 5 ή στο 6. Και παίρνουμε το κουτάλι μας και ένα σύρμα. Κοιτάξτε εδώ. Και όταν ζεσταθεί το νερό μας, σιγά σιγά βάζουμε μία κουταλιά βούτυρο, δύο κουταλιές βούτυρο,
εδώ και θα αρχίσουμε σιγά σιγά, δεν το αφήσουμε να λιώσει μόνο του, αρχίζουμε και το ανακατεύουμε σιγά σιγά, μέχρι αυτό θα αρχίζει να πίζει και να κάνει μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα βουτύρου. Έτσι λοιπόν ανακατεύουμε και μόλις δούμε ότι λιώνει, συνεχίζουμε και ρίχνουμε ξανά μία-δύο κουταλιές μέχρι να βάλουμε όλο το βούτυρο, το οποίο θα έχει έρθει, θα έχει λιώσει και θα έχει κάνει μία φοβερή σάλτσα βουτύρου, στην οποία μέσα στο τέλος θα προσθέσετε το σχοινόπραστο, το ψιλοκομμένο, λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Αυτό λοιπόν θα έρθει η σάλτσα να πέσει πάνω από τον σολομό και θα είναι πραγματικά πάρα πολύ νόστιμη. Θέλω γρήγορα, Σάβα, όπως είσαι, γυρνάμε μαζί και πάμε στο φούρνο μας, αυτό λιώνει σιγά σιγά, να δεις πώς φουσκώνουν, έλα να δεις πώς έχουν γίνει εκεί στη Λορένα. Βλέπεις ότι δεν χύνεται, κοίτα εδώ, έχει, αυτό θα ξεφουσκώσει όταν το βγάλω από το φούρνο, αλλά θέλει ακόμα λίγη ώρα, αλλά κοίτα τι ωραίο που γίνεται, βλέπεις. Άστο λίγη ακόμη ώρα και εγώ συνεχίζω με το βούτυρο μέχρι να μπει όλο και να τελειώσει τη σάλτσα μου. Λοιπόν, όπως βλέπετε, όλο το βούτυρό μου έχει λιώσει, γίνεται μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα. Μην φανταστείτε ότι αυτή όλη είναι ένα άτομο, έτσι, αυτή μπορεί να τη χωρίσετε, γιατί κάποιος θα πει, α, είναι πολύ βούτυρο. Ναι, είναι αρκετό βούτυρο για να φτιάξεις μια σάλτσα βουτύρου, λογικό είναι, αλλά αυτή χωρίζεται σε κάθε πιάτο, άρα είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν και ψιλοκόβουμε το σχοινόπρασο, το οποίο επειδή έχει και λίγο τη γεύση από το κρεμμυδάκι, δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση, αλλά και χρώμα στη σάλτσα βουτύρου, και θα προσθέσουμε μέσα λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι και η σάλτσα μας θα είναι έτοιμη. Τι μας μένει? Μόνο να περάσουμε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι χωρίς καθόλου λιπαρά στοιχεία, γιατί όπως σας είπα ο σολομός είναι πολύ λιπαρό ψάρι, το σολομό, τον οποίο τον έχουμε εδώ βάλει με το Perfect Salmon, το οποίο είναι της Swatch. Αυτό εδώ το πολύ ωραίο Perfect Shaked Salmon από την Swatch και δίνει φοβερή μυρωδιά. Λοιπόν, αυτό όπως είναι μπαίνει στη σάλτσα βουτύρου, την οποία θα σας τη δείξω σε λίγο, μαζί με λίγο αλατάκι, το οποίο έχω εδώ, και θα το ανακατέψουμε τώρα αυτό, αλατάκι, πιπεράκι και η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Η σαλάτα μας για να συνοδέψουμε το ψάρι είναι και αυτό και αυτή έτοιμη. Σάβα, θα την αφήσω εδώ, έλα να τη δεις. Κοίτα τι ώρα είναι, στην αφήνω εδώ να τη δεις όση ώρα θέλεις και εγώ θα πάω να πάρω ένα τηγάνι, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλο, εδώ θα το βάλω να ζεσταθεί πολύ γρήγορα, έτσι στο 9, και όσο ζεσταίνεται το τηγάνι μου, έχω πετσέτα εδώ. Να δούμε τι γίνονται εκεί. Πω, νοστιμιές. Θέλουν λίγο ακόμα. Ανέτοιμες, θέλουν να πάρουν το χρώμα τους. Το τηγάνι μας λοιπόν ζεσταίνεται και όπως είναι θα έρθουμε να βάλουμε τον σολομό μας. Το βουτυράκι μας έχει τελειώσει. Αυτό πάει για ψήσιμο. Είναι πάρα πολύ βασικό στην κουζίνα σας να μπορείτε να τακτοποιείτε την ώρα και που μαγειρεύετε για να είναι όσο γίνεται καθαρή και αυτό θα σας κάνει και πιο χαρούμενους να μαγειρεύετε όταν δεν γίνεται, ας πούμε, ένας χαμός μέσα σε όλη την κουζίνα. Ελάτε λοιπόν να δείτε, θα βάλουμε κατευθείαν το σολομό μας μέσα στο τηγάνι, 4 κομμάτια και τα αφήσουμε να ψηθούν πολύ ωραία. Αν κάποιο κομμάτι είναι πιο μικρό, είναι λογικό να θέλει λίγο λιγότερο χρόνο και επίσης δεν χρειάζεται το σολομό να τον παραψύνετε. Αφήστε τον να κρατάει λίγο μέσα, είναι και λίγο ομός. Μάθετε να τρώτε για να παίρνετε όλα τα σωστά συστατικά από το ψάρι. Λοιπόν, τι χρειάζομαι τώρα, πρέπει να βρω ένα ωραίο πιάτο για να σερβίρουμε αυτό το φαγητό. Για να δω τι πιάτο θα βάλω. Εδώ έχω πολλά. Νομίζω ότι ένα ωραίο λευκό πιάτο χρειάζεται. Εδώ. Αυτό μου αρέσει, είναι το αγαπημένο μου. Το βάλουμε εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, ένα κουταλάκι και ένα πιρουνάκι, το οποίο πάντα βοηθάει στο να ψήνουμε τον σολομό.
Όταν αρχίζει και ασπρίζει λίγο μέχρι τη μέση, πάει να πει ότι είναι έτοιμο για να το γυρίσουμε. Πάμε λοιπόν στο πιάτο μας. Πρώτα θα σερβίρουμε σε μία γωνία λίγη από την φρέσκια σαλάτα, όσο την ώρα ψήνεται ο σολομός μας. Νομίζω ότι είναι ένα πιάτο το οποίο θέλετε να το δοκιμάσετε. Πάμε από κάτω να πάρουμε και μερικά ωραία ντοματίνια. Μπορείτε να βάλετε και κανένα δύο ντοματίνια στις άκρες του πιάτου. Εδώ. Τέλεια. Ψήνουμε τον σολομό μας, τον οποίο τώρα μπορούμε να τον γυρίσουμε με προσοχή. Εδώ. Και όταν το γυρίσετε, τι θα κάνετε, θα χαμηλώσετε τη φωτιά στο 3, στο 4, ίσα ίσα. Το τηγάνι έχει θερμοκρασία από μόνο του για να μην σας καεί πολύ και να έρθει να ψηθεί και να μείνει μέσα ωραίος, τρυφερός, ζουμερός ο σολομός. Όπως ήταν τα φιλέτα, υπάρχει το μεγαλύτερο του κομμάτι και το μικρότερο. Στο πιάτο, αν κάνετε για δύο άτομα, θα σερβίρετε σε ένα άτομο ένα χοντρό και ένα μικρό. Μην φάει κάποιος πιο πολύ από τον άλλον. Λοιπόν, όσο ψήνει το σολομός, νομίζω ότι οι κις είναι έτοιμες. Έχουν αρχίσει και παίρνουν και χρώμα από πάνω. Βλέπετε. Λουκούμι. Αυτή είναι η κλασική κις Λορέν, κυρίες και κύριοι, η οποία θα ξεφουσκώσει τώρα λίγο και για να την σερβίρετε καλά και να την δοκιμάσετε και να τη ευχαριστηθείτε, σας το λέω αλήθεια, γιατί τη φτιάχνω πολλές φορές στο σπίτι μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη συνταγή, πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει. Να κρυώσει και να τη φάτε κρύα με, τι να σου πούμε, μια πράσινη σαλάτα στην άκρη. Εμένα έτσι μ' αρέσει. Είναι πραγματικά πολύ ωραία. Σολομός μας λοιπόν τον αφήσουμε λίγο να ψηθεί, έτσι ώστε να τον σερβίρουμε. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, είναι λογικό το μικρό κομμάτι του ψαριού να ψηθεί πιο γρήγορα. Για μένα λοιπόν τα μικρά κομμάτια εδώ είναι έτοιμα. Θα βγάλω εδώ λίγο στην άκρη για να μην παραψηθούν και στεγνώσουν και θα αφήσω σε σιγανή θερμοκρασία λίγο ακόμα να ψηθούν τα μεγαλύτερα. Και όση ώρα ψήνονται, πάω να πάρω μια κοκακόλα να δροσιστώ κι εγώ, γιατί αρκετά μαγείρεψα και σήμερα. Λοιπόν, νάτο, μια ωραία κανονική κοκακόλα. Ανοιχτηράκι. Και θα την ευχαριστηθώ, θα την πιω εννοείται στην υγειά σας και σε ευχαριστώ που είστε πάντα μαζί και βλέπετε The Cooking. Όση ώρα θα περιμένω να ψηθεί ο σολομός μου. Θέλω να δούμε, βλέπετε πώς έχουν αρχίσει και ξεφουσκώνουν οι κις και κοιτάξτε τι ωραία που έχουν ψηθεί. Αυτές όταν κρυώσουν θα τις βγάλετε από την ταρτιέρα τους και θα τις σερβίρετε μαζί με μια ωραία σαλάτα. Νομίζω λοιπόν ότι και ο σολομός μου εδώ είναι έτοιμος, άρα βάζω και δύο κομμάτια σολομού εδώ στο πιάτο και τι μένει, μένει να πάρουμε τη σάλτσα βουτυρού, την οποία πριν τη σερβίρετε την ανακατεύετε καλά με το σύρμα και έρχεστε εδώ από πάνω, το δούμε με ένα κουτάλι και ρίχνετε όχι πολύ, 3-4 κουταλιές. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχει πάρει, κοιτάξτε. Εδώ και ρίχνετε και λίγο στο πιάτο, σε διάφορα σημεία με το σχοινόπρασο και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και σχετικά γρήγορο πιάτο, έτσι. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ. Αχ, τι ωραία. Είμαι χαρούμενος όταν δημιουργώ και φτιάχνω ωραίες συνταγές που πιστεύω ότι σας αρέσουν. Και θα είμαι ακόμα περισσότερο αν ξέρω ότι τις φτιάχνετε κι εσείς. Και για πιο εύκολα μπορείτε να τις βρείτε γραμμένες στο OK μαζί με τη σημερινή που κυκλοφορεί κάθε Κυριακή. Και φυσικά λέω και τις συνταγές στο ράδιο πρώτο. Να ακούτε ραδιόφωνο μέσα στη βδομάδα, θα τις ακούτε και μετά θα τις βλέπετε εδώ στο The Cooking, θα τις διαβάζετε και στο OK. Αποκλείεται να τις χάσετε. Εμείς λοιπόν δίνουμε ραντεβού πιστό εδώ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 6 ώρα στο Σίγμα, στο The Cooking.
και τις επόμενες εβδομάδες έχουμε να μαγειρέψουμε ωραία χριστουγεννιάτικα φαγητά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας!